Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στα χέρια μου κρατάω το νέο Galaxy Note 4, την αυαρχίδα της Samsung, την οποία είδαμε πρώτη φορά το Σεπτέμβρη στην IFA του Βερολίνου, σας την παρουσιάσαμε και τώρα την έχουμε στα χέρια μας, την είχαμε για πολλές μέρες στα χέρια μας και θα σας την δείξουμε πιο αναλυτικά. Πάμε να τη δούμε. Το Galaxy Note 4 της Samsung φυσικά διατηρεί το πίσω μέρος που είναι κατασκευασμένο από επένδυση δερματίνης, ενώ η διαφορά είναι αυτή τη φορά ότι έχει μεταλλικά τμήματα τα οποία είναι περιμετρικά της συσκευής, όλο είναι μεταλλικό στο πλάι, ακριβώς όπως το Galaxy Alpha που είδαμε πριν λίγο καιρό στο Digital Life. Και τον ίδιο σχεδιασμό λοιπόν έχει και το Note 4, αλλά με πιο ποιοτικό πίσω μέρος, με πολύ καλύτερη αίσθηση και φυσικά κάποιες άλλες διαφορές. Το πίσω μέρος του Note 4 αφαιρείται, ώστε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα microSD που μπορεί να δεχτεί και στην microSIM, μπορείτε να δείτε εδώ. Εδώ φαίνεται καθαρά και πόσο ογκώδης είναι ο φακός της κάμερας που εξέχει αρκετά. Ωστόσο είναι προστατευμένος, καθώς δεν μπορείτε να το δείτε εδώ καθαρά, αλλά είναι ελάχιστα 10 του χιλιοστού πιο μέσα, οπότε δεν θα γρατζουνιστεί εάν το ακουμπήσετε πάνω στο τραπέζι. Και εδώ είναι η μπαταρία που και αυτή είναι αφαιρούμενη φυσικά, ώστε να μπορείτε να αντικαταστήσετε. Κάτω από την κάμερα βρίσκουμε το LED flash και τον αισθητήρα των καρδιακών παλμών. Εδώ έχουμε την έξοδο του ηχείου που δυστυχώς παραμένει στο πίσω μέρος. Ασφαλίζουμε το καπάκι, βλέπουμε ότι στο πλάι έχουμε το power lock button. Στην εδώ πλευρά έχουμε το πλήκτρο της έντασης που είναι διπλό με διαχωριστικό στη μέση. Πάνω έχουμε τη θύρα των υπερήθρων και το audio jack. Στο κάτω μέρος micro USB, άλλα δύο μικρόφωνα όπως μπορείτε να δείτε εδώ, εκτός από το ένα που υπήρχε στο πάνω μέρος, και φυσικά το πενάκι το οποίο αφαιρείται και επανατοποθετείται στη θέση του. Gorilla Glass 3 καλύπτει την πρόσωψη του Note 4, το οποίο ζυγίζει 176 γραμμάρια και έχει πάγος 8,5 χιλιοστά. Για μια συσκευή με τα specs του δεν θεωρείται ούτε πολύ βαρύ ούτε πολύ παχύ, αλλά σίγουρα είναι ογκώδες και κυρίως θα το χρησιμοποιείτε με τα δύο χέρια, γι' αυτό άλλωστε έχει και το πενάκι. Η οθόνη έχει πολύ ψηλή ανάλυση, 1440x2560 pixels. Είναι λοιπόν 5,7 inch και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 515 ppi. Είναι φυσικά Super AMOLED, έχει εξαιρετική απόδοση, πολύ καλά χρώματα, πάρα πολύ καλή φωτεινότητα ακόμα και υπό ήλιο, ενώ η ευκρίνεια είναι υποδειγματική χάρη στην υψηλή αυτή ανάλυση. Βλέπετε εδώ ότι την έχουμε αυτή τη στιγμή στην μέγιστη φωτεινότητά της. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε φυσικά και αυτόματα. Στο εσωτερικό του έχουμε ένα, στο συγκεκριμένο μοντέλο που είναι και για την Ευρώπη, έχουμε ένα Snapdragon 805 chipset, το οποίο τρέχει στην υψηλότερη συχνότητα που έχουμε δει μέχρι σήμερα, στα 2,7 GHz, ο τετραπύρινος επεξεργαστής του, ο οποίος συνοδεύεται από 3 GB μνήμης RAM και φυσικά αυτός ο συνδυασμός του δίνει πάρα πολύ καλές επιδόσεις, κορυφαίες επιδόσεις. Θα δείτε και τα benchmarks που έχουμε τρέξει μέσα στο review στο digitallife.gr. Android 4.4.4 φυσικά εννοείται το Note 4 θα δεχτεί το Lollipop, το Android 5 όταν έρθει η ώρα, το οποίο δεν θα αργήσει πλέον, έχουμε φτάσει αρκετά κοντά. Και από πλευρά συνδεσιμότητας είναι υπερπλήρες, το μόνο που δεν έχει είναι ραδιόφωνο, είπαμε έχει πέριθρες, έχει NFC, έχει Bluetooth 4.1, υποστηρίζει όλα τα bands Wi-Fi, ενώ υποστηρίζει και 4G LTE category 6 δίκτυα για ακόμα υψηλότερες ταχύτητες κατεβάσματος δεδομένων. Και η micro USB θύρα του είναι MHL3 και μπορεί να λειτουργήσει και σαν host, αλλά και να δεχθεί συσκευές για λειτουργία on the go. Πλήρες από πλευρά συνδεσιμότητας. Και από εκεί και πέρα, αυτό που κάνει το Note 3, το Note 4 να ξεχωρίζει σε σύγκριση και με τον προκάτοχό του, αλλά και γενικότερα με τον ανταγωνισμό, είναι αφενός το interface της Samsung, που είναι το γνωστό με τις εφαρμογές, με το μενού όπως το έχουμε συνηθίσει. Εδώ οι διάφορες λειτουργίες που διαθέτει για εξοικονόμηση ενέργειας, θα πούμε αργότερα για την μπαταρία. Έχουμε εδώ, μπορείτε να δείτε, 32 GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά είπαμε δέχεται και microSD card. Έχουμε τον αισθητήρα fingerprint στο κεντρικό πλήκτρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κλειδώνετε τη συσκευή σας και τα δεδομένα σας. Λειτουργεί αρκετά καλά. Έχουμε την απόρρητη λειτουργία, έχουμε τη λειτουργία αποκλεισμού. Έχουμε φυσικά το cloud με 50 GB Dropbox δωρεάν.
τα πολλαπλά παράθυρα, όλες οι λειτουργίες της Samsung είναι εδώ και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε με το S Pen, το οποίο είναι σαφώς βελτιωμένο. Πλέον με λιγότερη πίεση μπορεί να αποκριθεί η οθόνη, με λιγότερη πίεση από το πενάκι πάνω της. Φυσικά μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο που βρίσκεται πάνω του για να ανοίξετε το σχετικό μενού. Μπορείτε να τραβήξετε, να γράψετε κάποιο σημείωμα επί τόπου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα της οθόνης του κινητού και να το αποθηκεύσετε, να γράψετε μετά κάτι πάνω του, να το κρατήσετε ως σημείωση ή να το αποστείλετε. Το ίδιο και το clip εικόνας εδώ, αλλά μπορείτε να κάνετε κάποιο σχήμα. Επίσης, άλλη επιλογή είναι η εγγραφή στην οθόνη, τραβάει screenshot και μπορείτε έπειτα να σημειώσετε πάνω, να επεξεργαστείτε, να γράψετε κάτι, να κρατήσετε μια σημείωση και να την αποθηκεύσετε. Αλλά υπάρχουν και κάποιες νέες λειτουργίες του S Pen, οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές και πάρα πολύ βολικές. Αρχικά είναι το σημείωση φωτογραφίας, όπως αναφέρεται στα ελληνικά. Μπορείτε να δείτε εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό demo για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αυτή τη στιγμή τράβηξα μια φωτογραφία της λέξης Samsung Galaxy Note πάνω στο κουτί του Note 4 και απευθείας μπορεί να το μετατρέψει σε γραμματοσειρά. Η συσκευή το αναγνωρίζει και έπειτα να συνεχίσετε εσείς να κάνετε ό,τι θέλετε με αυτό. Απόρριψη. Άλλες επιλογές είναι το audio note μπορεί να, να πάρετε, ηχογραφημένο note. Όσο για τους λάτρεις της λειτουργίας multi-window, που φυσικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το multitasking, δηλαδή να έχετε πολλές ανοιχτές εφαρμογές ταυτόχρονα, για παράδειγμα έχετε τον browser, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε ένα swipe διαγώνια από πάνω αριστερά ή δεξιά προς τα κάτω και η εφαρμογή αμέσως γίνεται παράθυρο, μπορείτε να τη μετακινήσετε όπου θέλετε, να την επεκτείνετε, μπορείτε να την ελαχιστοποιήσετε και να εμφανίζεται σαν μικρό bubble. Ανοίγουμε για παράδειγμα και το mail, μπορούμε και αυτό να το κάνουμε ένα μικρό παράθυρο και έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το split screen mode ή μπορείτε να κάνετε πάλι μεγιστοποίηση της εφαρμογής. Πολύ χρήσιμο για να χρησιμοποιείτε αρκετές εφαρμογές ταυτόχρονα με το Note 4. Άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε με το S Pen του Note 4 είναι να κάνετε εύκολη και γρήγορη επιλογή κειμένου. Πάμε για παράδειγμα στο site του Digital Life για να πάρετε μία ιδέα. Βλέπετε λοιπόν εδώ για παράδειγμα ότι μπορούμε με το S Pen να κάνουμε εύκολη επιλογή κάποιων λέξεων από το κείμενο και έπειτα να κάνουμε αντιγραφή, να επιλέξουμε όλο το κείμενο, να τα μοιραστούμε, να πάμε κατευθείαν στο λεξικό για να μας πει τι είναι η λέξη, να την αναζητήσουμε στο ίντερνετ. Ενώ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο βλέπετε ότι μετατρέπεται σε κέρσορα και απλά με drag μπορώ να επιλέξω όσο κείμενο θέλω και πάλι έχω αυτές τις αντίστοιχες επιλογές. Άλλη μια δυνατότητα πλέον με το S Pen, αν πάμε στην gallery των φωτογραφιών για παράδειγμα, βλέπετε εδώ τα δείγματα των φωτογραφιών και βίντεο που θα δείτε μέσα στο review πιο αναλυτικά, μπορείτε λοιπόν να κάνετε ένα drag και μαζική επιλογή αρχείων. Γενικότερα η Samsung έχει προσπαθήσει να δώσει στο S Pen μια δυνατότητα λειτουργίας σαν ποντίκι, ώστε να σας διευκολύνει σε πάρα πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας το Note 4 για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, ειδικά αν είστε, θα είστε λογικά για να επιλέξει μια διασκευή, ένας επαγγελματίας που θέλει να κρατάει γρήγορα σημειώσεις, να επιλέγει γρήγορα αρχείο, να στέλνει γρήγορα κάτι σε ένα συνάδελφό του, με ένα mail, μέσω social media, με κάθε τρόπο. Και γενικά το πενάκι είναι από τα ισχυρά όπλα του Note 4, χωρίς αυτό δεν διαφέρει και πάρα πολύ από μια άλλη high-end συσκευή, αλλά με αυτό γίνεται ένα πανίσχυρο εργαλείο. Να πούμε λίγο για τις κάμερες του Note 4, η οπίστια είναι και η καλύτερη κάμερα που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τις καλύτερες σε Android τηλέφωνο. Να πούμε και για τις κάμερες του Galaxy Note 4, η οπίστια φυσικά είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει σε Android τηλέφωνο, έχει ανάλυση 16MP, έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, μπορεί να τραβήξει 4K βίντεο στα 30 frames ανά δευτερόλεπτο και 1080p Full HD, δηλαδή στα 60 frames, πολύ πιο ομαλό, αλλά και slow motion βίντεο, στα οποία όπως είπαμε τα έχουμε σε δείγματα, θα τα δείτε μέσα στο review. Μπορεί επίσης να κάνει ταυτόχρονη λήψη φωτογραφιών αλλά και βίντεο. Δεν έχει πάρα πολλές έξτρα λειτουργίες, μπορείτε να τις δείτε εδώ πέρα. Έχει
Θα πούμε και για την εμπρόστια κάμερα με το selfie. Μπορεί να κάνει την επιλεκτική εστίαση, το selective focus, επιλέγοντας ένα αντικείμενο μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό ή και πιο πίσω. Φυσικά διαθέτει HDR που κάνει πολύ καλή δουλειά. Εδώ μπορείτε να δείτε τις επιλογές του βίντεο, της ανάλυσης του βίντεο. Λειτουργία εγγραφής slow motion αλλά και γρήγορη, ομαλή αφορά τα 60 frames per second και να παίξετε με τις υπόλοιπες επιλογές. Είναι μια εξαιρετική κάμερα, κάνει πάρα πολύ καλές λήψεις και θα σας ικανοποιήσει απόλυτα, όπως και η εμπρόστια που είναι επίσης από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη selfie κάμερα αυτή τη στιγμή. Ανάλυση 3,7 MP και μπορεί να τραβήξει 1440p βίντεο αλλά και να τραβήξει selfies wide selfies, 120 μοίρες έχει εύρος η εμπρόστια κάμερα και είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει. Η μπαταρία του Note 4 είναι αρκετά μεγάλη, όσο μπορούσε να χωρέσει, 3.220 mAh και σημαντικό είναι το ότι η κατανάλωση της συσκευής, παρά το ισχυρότερο hardware και τις περισσότερες δυνατότητες, είναι πρακτικά μειωμένη σε σχέση με το Note 3. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη αυτονομία, ειδικά αν βλέπετε βίντεο σε μια μέση φωτεινότητα θα βγάλει άνετα πάνω από 8 ώρες βίντεο, αλλά και συνεχούς χρήσης. Βέβαια εκεί που δείχνει ότι πραγματικά τρώει την μπαταρία πάρα πολύ γρήγορα είναι με τη μέγιστη φωτεινότητα υπό ήλιο και ειδικά όταν έχετε ενεργοποιήσει και την κάμερα, εκεί η μπαταρία πέφτει αρκετά πιο γρήγορα, αλλά έχει το καλό ότι διαθέτει έναν φορτιστή στη συσκευασία, ο οποίος αφενός έχει απόδοση 2A, αφετέρου μπορεί με μόλις 30 λεπτά φόρτισης να φτάσει την μπαταρία από το 0 στο 50-60%, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει μεγάλη αυτονομία από το τηλέφωνό του και τις περισσότερες ώρες της ημέρας βρίσκεται μακριά από κάποια μπρίζα. Στη συσκευασία μπορείτε να δείτε και USB καλώδιο, τα ακουστικά, αλλά και ένα εργαλείο για να αφαιρείτε τη μύτη του S Pen και ένα 4 μύτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τις εγκαταστήσετε. Μεγάλο ατού λοιπόν αυτό της μπαταρίας και της γρήγορης φόρτισης. Και να κλείσουμε λέγοντας πως έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό ηχείο, πάρα πολύ καθαρό ηχείο. Διαθέτει και 3 μικρόφωνα όπως είπαμε για εγγραφή ήχου, ενώ συνολικά πρόκειται για μια συσκευή που δεν έχει σχεδόν κανένα ελάττωμα, δεν υπάρχει κάποιο αδύναμο σημείο στο Note 4, πέραν ίσως από τις τιμής του, η οποία είναι στα 849 ευρώ στην ελληνική αγορά, διατίθεται, και φυσικά είναι μια τιμή αντίστοιχη ενός κορυφαίου smartphone, phablet, πείτε το όπως θέλετε, επαγγελματικού μοντέλου, το οποίο μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη του απαιτητικού χρήστη. Το μόνο ίσως που του λείπει είναι οι αδιάβροχες ιδιότητες. Αυτό είναι το Galaxy Note 4. Θα διαβάσετε αρκετά περισσότερα και μέσα στο review στο digitallife.gr. Μπείτε να δείτε φωτογραφίες, να δείτε βίντεο και screenshots και να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες της νέας ναυαρχίδας της Samsung.